τα οποία βρέθηκαν με πολύ κόπο και προσπάθεια για να επαναλειτουργήσει η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, καταφέραμε να μην κλείσει. Κλειστό είναι, ξανάνοιξε. Ξανάνοιξε, γιατί αν είχαν όμως αυτά τα λεφτά, τα οποία βρέθηκαν με κόπο και μεγάλη προσπάθεια, ίσως αν δεν ήμουν εγώ εκεί και δεν ανακάλυπτα εγώ αυτόν τον τρόπο για να χρηματοδοτηθεί και δεν επέβαινα, αυτή τη στιγμή να μην υπήρχε η βιομηχανία ζάχαρης, να είχαν τελειώσει όλα και η τεχνοπαραγωγή να έχει τελειώσει και εδώ να κερδίζαμε έλαφος πιέσεις, πολυεθνικές ανταγωνιστές οι οποίες θέλουν να κλείσει ζάχαρη στην Ελλάδα για να επωφεληθούν από την ελληνική αγορά και από τον ανταγωνισμό που έχουν από την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης και τα εργοστάσια που είναι στη Σερβία, γιατί έχει στη Σερβία εργοστάσια, απέναντι και στις ευρωπαϊκές αγορές. Ακλήσαμε δηλαδή μια βιομηχανία η οποία έχει μέλλον. Λοιπόν, κάναμε αυτή την προσπάθεια, δώσαμε αυτά τα χρήματα για να έχουμε επανεκκίνηση, να υπάρξει μια ευκαιρία. Βεβαίως πληρώνονται οι ανθρώπινοι από αυτά και από αυτά τα λεφτά και από ό,τι άλλες πράξεις έχει η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Αλλά αυτό δεν είναι, δεν είναι το επιχείρημα. Πληρώνονται αυτοί και δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους, αλλά έχουν πάρει πολύ μικρά, 20% λίγο η τεθλοπαραγωγή. Δηλαδή, δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους, η τεθλοπαραγωγή δεν έπρεπε να πληρώνονται και αυτοί. Δεν είναι η λύση. Η λύση είναι να δοθούν τα χρήματα, να υπάρξει η πολιτική, οικονομική, χρηματοδοτική στήριξη και οι κατάλληλες συνεργασίες, ώστε να μπορούν να παίρνουν τα λεφτά τους και να επιβιώνουν όλοι. Και οι εργαζόμενοι στη ζάχαρη και η τεφλοπαραγωγή και σιγά σιγά να έχουμε ανόρθωση αυτής της βιομηχανικής δραστηριότητας της χώρας μας, η οποία είναι και από τις λίγες και μοναδικές, διότι ξεκινάει από την τεφλοπαραγωγή, από την αγροτική παραγωγή, πάει στη μεταποίηση, στο τελικό προϊόν και από εκεί στην αγορά. Και μπορεί να έχουμε και μια θετική επενέργεια και σε αγορές του εξωτερικού. Επομένως, αυτή πρέπει να είναι η προσπάθειά μας. Και αυτή την προσπάθεια συνεχίζουμε να κάνουμε, είμαστε αλληλέγγυοι με τους τεφλοπαραγωγούς, πρέπει να πληρωθούν και πρέπει να κάνουμε τον αγώνα για να πληρωθούν και βεβαίως ο αγώνας απευθύνεται σε αυτούς που πρέπει να πονάνε αυτή την υπόθεση. Γιατί την παραγωγή την ελληνική βιομηχανία, την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφική παραγωγή, την αλλιευτική παραγωγή, δεν πρέπει να την βλέπει κανείς σαν εξωτικό είδος και ως τουρίστας στην Ελλάδα. Πρέπει να την πονάει αυτή την παραγωγή. Αυτή κρατάει ακόμα την Ελλάδα, όσο την κρατάει. Λοιπόν, εμείς την πονάμε και προσωπικά την πονάμε. Δεν έχω ιδιωτική σχέση με τη ζάχαρη, αλλά όμως ξέρω τι σημαίνει αγρότης, αγώνας με τα χώματα, ξέρω τι σημαίνει εργαζόμενος, ξέρω τι δύσκολο πράγμα είναι να χτίσεις ένα εργοστάσιο και πόσο εύκολο είναι να το διαλύσεις και να το κλείσεις. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε σε αυτόν τον αγώνα. Δεν προώθησα εγώ τον Τσίπρα προσωπικά. Αλλήμως. Ο Τσίπρας στην ομάδα. Ναι, ο Τσίπρας ήταν πρόεδρος ενός κόμματος. Που ανεδείχθη μέσα από διαδικασίες, μέσα από αγώνες, μέσα από κοινές και συλλογικές προσπάθειες. Όλοι μαζί παλεύαμε για αρχές, για αξίες, για ένα πρόγραμμα, για δεσμεύσεις. Παρά τις διαφωνίες που είχαμε, και ξέρετε γιατί εμένα με καταγγέλανε διαχρονικά στο πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπονόμευα και τον Τσίπρα, λάθος βεβαίως, και τον ΣΥΡΙΖΑ με τα προβλήματα που διαμόρφωνα και γεννούσα, με τις αντιθέσεις που προέβαλα, δεν βοηθούσα να πάει στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ με γιουχάραν δύο φορές σε συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ, με εικόνα η οποία μεταδίδεται. Βεβαίως, όχι οι παλιοί του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που είχαμε ξεκινήσει από τον παλιό συνασπισμό, δηλαδή ήταν αριστεροί με μια μεγάλη θητεία και ξέραμε τι σημαίνει να έχει κανείς ένα δημοκρατικό αριστερό κόμμα, αλλά οι νεόφερτοι που όταν βλέπουν εξουσία προσεγγίζουν τα κόμματα, αυτοί με το άγχος και την αγωνία εδώ και τώρα εξουσία δεν θέλουν να ακούσουν καμιά διαφορετική φωνή.
στα πλαίσια του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι διαφορετικές φωνές όμως που λέγαμε εμείς και οι οποίες δυσκολεύονται να ακουστούν και στα κομματικά πλαίσια αλλά και ευρύτερα, απεδείχθησαν ότι ήταν φωνές ρεαλιστικές, ήταν αυτές οι ρεαλιστικές και φωνές οι οποίες βοηθούσαν και τον τόπο και την δημοκρατία και, και τον ελληνικό λαό. Επομένως, η προσπάθειά μας ήταν πάντοτε όχι προσωπική, να στηρίξουμε κανέναν, ήταν να στηρίξουμε τον τόπο και τον ελληνικό λαό να φύγει από τα μνημόνια. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών θέλει αλλαγή συντάγματος. Είναι νόμος που απορρέει από το Σύνταγμα. Και πρέπει να υπάρξει συνταγματική αλλαγή. Κάτι το οποίο το έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και θα μπορούσε να το υλοποιήσει, αλλά μέσα στους 7 μήνες πολλές δεσμεύσεις, καλός ή κακός, κυρίως κακός, δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν. Και το κεντρικό πρόβλημα που δέσποζε σε αυτό το διάστημα ήταν τι θα γίνει με τη διαπραγμάτευση. Και ήταν το κύριο πρόβλημα. Διότι αν η διαπραγμάτευση οδηγούσε στο μνημόνιο, όπως οδήγησε, υπήρχε το γενική καταστροφή. Αν δεν οδηγούσε στο μνημόνιο, άλλαζε ριζικά η πορεία της χώρας. Και παίρνανε μια άλλη δυναμική και μια άλλη τροχιά, η οποία πιστεύω εγώ ότι μπορεί να μην ήταν ανθόσπαρτη, αλλά θα ήταν πολύ καλύτερη από τη σημερινή. Και κυρίως θα έδινε ελπίδα και προοπτική στην Ελλάδα. Τράπεζα της Ελλάδος και τραπεζικό. Οι τράπεζες, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, οι τράπεζες λέγανε ότι έπρεπε να εθνικοποιηθούν. Αυτό το υποστηρίξαμε πρώτα απ' όλα ως αριστερή πλατφόρμα. Το είχαμε βάλει σε μια συνδιάσκεψη, οριακά απερίφθη, οριακά τότε. Μετά στο συνέδριο υιοθετήθηκε. Δεν υλοποιήθηκε η εθνικοποίηση των τραπεζών. Χωρίς εθνικοποιημένες τράπεζες, αυτό είναι βασικό συστατικό του προγράμματός μας, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης σε ένα προοδευτικό πρόγραμμα για την Ελλάδα. Θα κάνετε καινούργια τράπεζα. Η τράπεζα της Ελλάδας, μέσα στο πλαίσιο και της εξόδου που λέμε από την Ευρωζώνη, θα γίνει εθνική τράπεζα. Δεν θα υπάγεται στην Φραγκούρτη, θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο, υπό τον εθνικό έλεγχο της κυβέρνησης και τον κοινωνικό έλεγχο.